Μια διόροφη οικία στο κέντρο του Πετινού καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά το βράδυ της Πέμπτης, βυθίζοντας την απόγνωση την οικογένεια που διέμενε σε αυτή εν μέσω εορτών. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και επενέβη άμεσα με 3 οχήματα και 7 άνδρες σε κατοικία που έπιασε φωτιά στην πλατεία του Πετινού. Κατάφερε να περιορίσει την έκταση της πυρκαγιάς και εμπόδισε την επέκτασή της στις παρακείμενες οικίες, όμως δυστυχώς η στέγη κατέρευσε προκαλώντας ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού. Αργά το βράδυ η πυροσβεστική είχε θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ είναι πιθανό η φωτιά να προήλθε από τον ξυλολέβητα που διέθετε το σπίτι ή από την καμινάδα του τζακιού. Σε κάθε περίπτωση για τα αίτια της πυρκαγιάς ενεργείται προανάκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία της Ξάνθης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 34 μεταναστών προέβησαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στελέχη του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Πιο συγκεκριμένα, περιπολικό σκάφος εντόπισε στην θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης φουσκωτή μηχανοκίνητη Λέμβο με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών επιβανόντων. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή τους και στην μεταφορά τους στο οικείο λιμένα. Προανάκριση διενεργείται από την λιμενική αρχή. Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες πτώσης ενός αυτοκινήτου μέσα σε ρέμα στο νομό Ροδόπης. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε κοντά στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στο χωριό Πετρωτά του Δήμου Μαρόνιας Σαπών. Σε σημείο 2 χιλιόμετρα πριν από το χωριό, το αυτοκίνητο για άγνωστους λόγους φαίνεται να ξέφυγε από την πορεία του και να κατέληξε μέσα στο ρέμα. Τα σημάδια από τις ρόδες του οχήματος επάνω στο οδόστρωμα και στο χώμα δείχνουν ότι ο οδηγός προσπάθησε να ανακόψει την πτώση του οχήματος, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος ειδοποίησε την πυροσβεστική και άνδρες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαπών μετέβησαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος και ερεύνησαν για τυχόν εγκλωβισμένους το όχημα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το όχημα κατέληξε μέσα στο ρέμα κάποια στιγμή στη διάρκεια της 26ης Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος. Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να αποχωρήσει από το σημείο, χωρίς όμως να ζητήσει βοήθεια. Ερευνάται αρμοδίως και η πιθανότητα να υπήρχαν και άλλοι επιβαίνοντες μέσα σε αυτό. Το όχημα φέρει ελληνικές πινακίδες και πλέον αναζητείται ο κάτοχός του, ώστε μέσω αυτού να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.